Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη επί ενός πολύ δύσκολου αντιπάλου. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει φέρει τα περισσότερα διπλά εκτός έδρας. Όπως καταλαβαίνετε, η αποστολή μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Σήμερα η νίκη ήταν μονόδρομος όσον αφορά το στόχο μας. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει κάτι, ούτε και ούτε πρέπει τα μυαλά μας να πάρουν αέρα. Κάναμε ένα βήμα, υπολείπονται ακόμη άλλα 8 παιχνίδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η αποστολή μας είναι ακόμη δύσκολη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχω έρθει σε μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα και είναι κρίμα να έχει αυτό το στόχο. Από την άλλη πλευρά, όπως προείπα, η νίκη ήταν μονόδρομο σήμερα. Μπορέσαμε ξέχωρα από τους 3 βαθμούς που σε κάθε παιχνίδι θα είναι το ζητούμενο. Ορισμένα διαστήματα του παιχνιδιού είμαστε πάρα πολύ καλοί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Έχουμε και άλλες δυνατότητες. Απλά η νίκη σήμερα τη θέλαμε οπωσδήποτε και από θέμα ψυχολογίας, αφενός και αφετέρου από θέμα βαθμολογίας. Δεν επιτρέπεται να κοιτάς τη βαθμολογία ή να πάμε έξω, να βγούμε έξω, να πάμε για καφέ και να είμαστε ταπεινωμένοι. Με το κεφάλι κάτω, ότι φάγαμε καρπαζιά. Λοιπόν, τα επόμενα 8 παιχνίδια για μας είναι τελική. Αρχής γενομένης από το ερχόμενο παιχνίδι με μια δύσκολη ομάδα και καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Έτσι του δώσαμε ένα έναυσμα. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η δύναμη της ομάδος είναι ο κόσμος. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι. Και επίσης, για να κλείσω, δώσαμε και χαρά στον πρόεδρο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα λεφτά του. Εσείς είσαστε χρόνια στην Καλαμάτα και ξέρετε και μπορείτε να το διακρίνετε. Και έπρεπε λοιπόν σήμερα να του δώσουμε χαρά. Λοιπόν, το κεφάλι κάτω, δεν έχουμε πετύχει ακόμη κάτι. Απλά μια μικρή προσπάθεια κάναμε και πέντε συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι από σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και από σήμερα με θετική ενέργεια και πολλή δουλειά προχωράμε παρακάτω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας και να πω ότι εκ μέρους των παιδιών αφιερώνουμε την νίκη σε αυτούς και στον πρόεδρό μας που είναι από την αρχή της χρονιάς δίπλα μας παρά τις δυσκολίες και τα άτυχα αποτελέσματα και μας στηρίζουν και οι δύο και να πούμε ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας μέχρι το τέλος. Αυτά από μένα. Στο αγωνιστικό συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο coach. Ένα παιχνίδι σήμερα μοιρασμένο, το οποίο δυστυχώς δεν πήραμε κάτι. Η γνώμη μου ήταν ότι δικαιώμασταν το βαθμό της ισοπαλίας. Καλαμάτα ευτύχησε να προηγηθεί σε μια φάση που έκανε ένα πέναλτι το οποίο ήταν κατακάθαρο. Δεν μαρτυρηθήκαμε και καθόλου, γιατί πραγματικά ήταν πέναλτι, ένα γαζό πέναλτι. Όπως ήταν και πεντακάθαρο, το πέναλτι μας δόθηκε στο τελευταίο λεπτό, νομίζω του πρώτου μηχρόνου, πάνω στο Μπαρμπαρούσι. Στο δεύτερο μήχρονο βελτιώσαμε την εικόνα της ομάδος, ήμασταν πιο απειλητικοί. Ζητάμε άλλη μια φάση, νομίζω είναι πάλι πέναλτι στο Μπουρλάκι, το οποίο δεν δόθηκε. Από εκεί και πέρα κύλησε το παιχνίδι και δυστυχώς δεν πήραμε κάτι από αυτό. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά έδωσαν ό,τι μπορούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και καλή συνέχεια στην Καλαμάτα. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που έγινε στο ημίχρονο από άτομα της Καλαμάτας. Είτε λέγονται παίκτες, είτε λέγονται παράγοντες, είτε λέγονται όπως θέλουν να λέγονται. Εμείς, σαν διαγόρας, ξαναέγιναν αυτά στον Παράς πέρσι. Αυτά ξαναέγιναν στον Παράς πέρσι. Κάτω στα ποδητήρια, δεν είπαμε τίποτα, είπαμε ευχαριστώ που ανεβήκαμε πέρσι. Φέτος έγιναν πάλι τα ίδια εδώ. Εγώ προσωπικά φιλοξένησα την αποστολή της Καλαμάτας όταν ήρθε στη Ρόδο με το τσάρτερ, με τον κύριο Παπαδημητρίου, τότε υπεύθυνο της αποστολής και νομίζω, αν κάποιοι ήταν παρόν, δεν γνωρίζω, νομίζω ο κύριος Γεωργούτσος ήταν στην αποστολή, τους φιλοξενήσαμε ακόμα και στα επίσημά μας. Δεν άνοιξε μύτη, δεν αγγίξαμε κανέναν παίχτη της Καλαμάτας, δεν πειράξαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν.
αυτά πάνε το ποδόσφαιρο πολύ πίσω. Πείτε μας τι έγινε σήμερα. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν άτομα τα οποία είδαν πράγματα και εύχομαι να γίνει λίγο ένα θέμα γι' αυτό. Γιατί η Καλαμάτα από ό,τι ξέρω δεν είναι αυτή. Δεύτερον, θα μιλήσω για τη διαιτησία. Δεν το κάνει ο Διαβόρας ποτέ, θα το κάνει τώρα. Θεωρώ ήταν μια κακή ημέρα της διαιτησίας σήμερα. Εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω στα επίσημα πρέπει να ήταν ο κύριος Μάρη. Εύχομαι να αξιολογήσει τις φάσεις. Ζητάμε δύο. Με τον πρόεδρο τι έγινε, το δικό σας. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Δεν θεωρείτε ότι σήμερα ο διαιτητής, ας πούμε, σας τύχησε το πιο αποτέλεσμα. Ήταν σε μια κακή μέρα. Είσαι σύγχυμα άλλα παιχνίδια που έχετε παίξει. Ήταν σε μια κακή μέρα, θεωρώ. Ναι. Γιατί εμείς δεν τους έχουμε δει σε πολλές κακές μέρες, γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι είδα. Θεωρείτε ότι έπρεπε σήμερα να ανοίξει η Καλαμάτα. Δεν μιλάω για την ομάδα μου. Δεν μιλάω για την Καλαμάτα. Μιλάω ότι σήμερα εγώ βίωσα μια.